λοιπόν το 1-0. Ξανά η Λάρισα. Ευκαιρία. Περνάει. Μπάλα γκολ. 1-0 με τον Τουμέρ Μετίν στο 24. Απείλησε πριν λίγα δευτερόλεπτα και τώρα σκοράρει. Αδράνεια ξανά της άμυνας του Ατρομήτου. Τουμέρ Μετίν πανηγυρίζει όπως και η οπαδή της Λάρισας. Ο Μαρίνος Ζουνίδης ανέκφραστος. Σίγουρα ικανοποιημένος από τον γκολ. Ο Μετίν που πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του. Ο Χρυσόστομος Μιχαηλίδης δεν το πιστεύει. Πόσο εύκολα έγινε αυτό το γκολ για την Λάρισα. Εδώ κοιτάξτε. Η παλιά η προβολή του Μετίν. Το 1-0 με τον Αμπουχατζήρα να μπαίνει πάρα πολύ εύκολα μέσα στην περιοχή του Ατρόμητου, να βγάζει και μια ωραία παλιά. Ο Μετίν προβολή. Ένα Μιχάλης Μπουκουβάλας. Λίγο έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Σα βγάζει εκεί που κινείται ο Μετίν. Ρωμαίο Νασούκ δυνατό. Η μπάλα γκολ. Εκπληκτικό 2-0. Πανέμορφο γκολ από τον Ρωμαίου Περέιρα. Τον 24χρονο Βραζιλιάνο που κάνει το 2-0 στο 39. Εδώ ο Μιχαηλίδης εκνευευμένος φυσικά. Και ο Ρωμαίου βάζει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΛ. Εδώ δέχεται τα συγχαρητήρια από όλους τους παίχτες του. Ο Ντενίγκρης φαίνεται να του λέει στο ΙΠΑ ότι θα σκοράρεις. Και ο Μάλαρτς παίρνει βαθιές ανάσες. Ο Ζουνίδης τελειομάνης δίνει και άλλες οδηγίες. Εδώ με την ωραία εκεί που κινείται ο Ρωμαίο. Εκπληκτικό σου την μπάλα σκάει μπροστά από τον Μιχαηλίδη και καταλήγει στη γωνιά του. Πολύ όμορφο τέρμα. 2-0 λοιπόν και σημαντικό προβάδισμα για τη Λάρισα να πάρει το τρίποντο. Ο Ατρόμητος σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Εδώ ξανά και ξανά η μπάλα στη γωνιά του Μιχαηλίδη. Έξερα τα πανέλα. Κάνει το λάθος και το κάνει τελικά. Θα βάλει τα χεριστερά τον Καλατζή. Του δίνει την μπάλα. Δεν υπάρχει offside. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Πλασάρι. Γκολ 2-1. Στο 45 ο Χρήστος Καλατζής μειώνει για τον Ατρόμητο. Και πανηγυρίζει φυσικά. Όπως και η οπαδή της ομάδας του. Ξανά μπαίνει στο παιχνίδι η ομάδα του Περιστερίου. Με το τραγικό λάθος που έκανε ο Μιχάλης που κουβάλασε εκεί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της ομάδας του, δεν τα κάνουν αυτά. Ειδικά σε τέτοιο χρονικό σημείο και εκεί, εδώ θα βάλει. Για να δούμε. Πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία. Οριακή τελικά είναι η φάση. Εδώ όμως ο Καλατζής πλασάρει ιδανικά και ψύχρεμα τον Μάλαρτ στην αριστερή του γωνία. 2-1 ξανά και ξανά. Το υπέροχο πλασέ του Χρήστου Καλατζή που μειώνει για τον Ατρόμητο. Δεν βγαίνει μπροστά, εξάλλου αυτή είναι που προηγείται. Εδώ λάθος. Φαβάλι με χώρο για σουτ. Τώρα θα το κάνει, είναι καλό γκολ 2-2. Ο Λούκας Φαβάλι σκοράρει, σοφαρίζει πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο. Να λοιπόν που το παιχνίδι είναι όπως το περιμέναμε, εντυπωσιακό και στο δεύτερο. Η οπαδή του Ατρόμητου φυσικά έξαλα πανηγύρια. Ο Λούκας Φαβάλι έφτιαξε το πρώτο γκολ, έκανε το δεύτερο. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Ωραίο σουτ. Ο Γιώργος Δόνης δίνει και οδηγίες. Εδώ Αργεντινός, εκπληκτικό σουτ. Λάθος από τον Μπουκουβάλα και αυτό, η λάθος απομάκρυση. Ο Νταμπίζας αργεί να πάει πάνω του, εκτελεί. Η μπάλα σκάει, εκπληκτικό. Πολύ όμορφο γκολ, πολύ ωραίο σουτ από τον Λούκας Φαβάλη. Τεχνικό και δυνατό παράλληλα. Σημαδεύει τη γωνία και την πετυχαίνει του Μάλαρτς. 2-2 και τα έξαλα πανηγύρια στον πάγκο των φιλοξενωμένων.